Μετά το κοινωνικό παντοπολείο, φροντιστήριο, φαρμακείο και ιατρείο, ο Δήμος Μαλεβιζίου θα λειτουργήσει κοινωνικό δοντιατρίο σε ειδικό χώρο που έχει διαμορφωθεί, όπου έχει τοποθετηθεί και ο αναγκαίος εξοπλισμός, ο οποίος αποτελεί δωρεά δοντίατρου μετά τη συνταξιοδότησή του. Μέσα σε αυτή την κρίση, σε αυτή τη λέλαπα που μας έχει βρει, ο Δήμος Μαλεβιζίου συνεχίζει να αναπτύσσει όλο και νέα τμήματα κοινωνικών δομών. Αυτό το κοινωνικό δοντιατρίο μας δίνει τη δυνατότητα και δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους ανασφάλιστους, αναξιοπαθούντες δημότε του Μαλεβιζίου ε, να έρχονται εδώ και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Αναστασάκη, τον οδοντίατρο, ο οποίο παίρνοντα τη σύνταξή του μα διέθεσε όλα του τα μηχανήματα και ό,τι άλλο είχε ο, ο άνθρωπο. Ανασφάλιστοι πολίτε, παιδιά αλλά και ηλικιωμένοι, θα μπορούν να εξεταστούν εντελώ δωρεάν από του εθελοντέ γιατρού. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά γιατί το προσωπικό δίνει πραγματική μάχη σε αυτό ε, καθημερινά και είναι μια σημαντική παρέμβαση που δίνει τη δυνατότητα να δώσουμε και άλλα πράγματα στο μέλλον. Και μικρά παιδιά και μεγάλου ανθρώπου, ηλικιωμένου που έχουν ανάγκη στοματική υγεία. Ε, νομίζω ότι μπορούμε να του βοηθήσουμε πραγματικά χωρί να έχουν καμία επιβάρυνση. Ε, είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο από όλε αυτέ τι κοινωνικέ δομέ που έχουμε αναπτύξει. Το κοινωνικό δοντιατρίο θα λειτουργεί δύο φορέ τη βδομάδα και κατόπιν ραντεβού. Αυτέ τι ημέρε, τι επόμενε δύο-τρει μέρες ξεκινάει. Η κοινωνική μας υπηρεσία τους καταγράφει και τους δίνει τη δυνατότητα αυτή της επίσκεψης εδώ και της λύσης του προβλήματός τους. Οι πολίτες πραγματικά δέχονται με καλή διάθεση αυτή την προσπάθεια. Ε, προσπαθούν και μας έχει συγκινήσει και το ενδιαφέρον των συμπολιτών μας να, να προσφέρουν ε, σε θελοντικό βαθμό σε ό,τι μπορούν. Ε, πέραν τους αρκετά γιατρούς εθελοντές έχουμε και άλλες ειδικότητες, νοσηλευτές εθελοντές. Ήδη οι καταγεγραμμένε των ασφάλιστε οικογένειε στο Μαλεβίζη αγγίζουν τι 150, με τον αριθμό να αυξάνεται καθώ η ανεργία εκτινάσεται στα ύψη. Όσο περισσότερο αναπτύξουμε την αλληλεγγύη μεταξύ μα, τον εθελοντισμό μεταξύ μα και με άξονε αυτού και συγχρόνως και άλλους άξονες που προχωράμε και που αναπτύσσουμε όπως είναι η πρωτογενής παραγωγή που ήδη ξεκινάμε και στον τομέα αυτό αλλά κυρίως στον τομέα του πολιτισμού νομίζω θα τα καταφέρουμε να βγούμε αλόβητοι από αυτή την κρίση εδώ στο Μαλεβίζη.